Γεια σας φίλοι μου καλοί. Καλώς με βρήκατε και σήμερα στο κανάλι μου. Ο παππούς ο Τάσος μαγειλεύει. Κλαμπετά σας κουκίν. Σήμερα ο παππούς μου θα φτιάξει γιουβαρλάκια αυγολέμονα. Έχουμε μια γρυπούλα, ένα κρυολόγημα. Το πρώτο που περνάει από το μυαλό της μαμάς είναι μια κοτόσουπα ή γιουβαρλάκια. Επειδή κοτόσουπα σας έχω φτιάξει, σήμερα θα φτιάξουμε γιουβαρλάκια. Γιουβαρλάκια, σούπα, αυγολέμονο. Ένα από τα γιατροσόφια της ελληνικής οικογένειας. Θα ψιλοκόψουμε δυόσμο, μαϊντανό και άνηθο. Θα ρίξουμε το ρύζι σε ένα μπολ. Το ρύζι είναι καρολίνα και γλασέ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Θα το καλύψω με νερό και όσο ετοιμάζω τα υπόλοιπα θα το αφήσω λιγάκι να μουλιάσει. Θα πολτοποιήσουμε το κρεμμύδι στο μούλτι. Θα το αδειάσουμε πάνω σε απορροφητικό χαρτί για να χάσει όσο πιο πολλά υγρά γίνεται. Θα προσθέσουμε όλα τα υλικά που χρειάζεται ο κιμάς. Ο κιμάς είναι μοσχαρίσιος άπαχος. Αλάτι, το κρεμμύδι που στράγγισε, το σκόρδο τριμμένο. Προαιρετικά μπορείτε να ρίξετε μέσα και ένα τέταρτο κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένο κύμινο. Εγώ θα βάλω, εσείς αν δεν θέλετε μη βάζετε. Θα ρίξουμε μέσα τα μυρωδικά. Δυόσμο, μαϊντανό και άνηθο. Όλα ψιλοκομμένα. Ό,τι δεν σας αρέσει το παραλείπετε. Ανάλογα την ποσότητα 1 έως 2 αυγά. Εγώ έχω εδώ 1 κιλό κιμά. Οπότε θα βάλω 2 αυγά. 2 αυγά μέτρια. Θα ρίξουμε το ελαιόλαδο. Το μουλιασμένο ρύζι καλά ξεπλυμένο και στραγγισμένο. Φρεσκοτριμμένο πιπέρι όσο νομίζετε. Και πάμε να ζυμώσουμε τον κιμά. Θέλει καλό ζύμωμα, ώσπου να αρχίζει να αλλάζει χρώμα, να γίνεται ανοιχτόχρωμος. Τον έχω ζυμώσει για 6-7 λεπτά. Καλά, είναι να τον αφήσουμε μισή ώρα στο ψυγείο, να δέσουν λίγο οι γεύσεις, να σφίξει λίγο ο κιμάς. Αν δεν έχουμε χρόνο, μπορούμε να τα πλάσουμε κατευθείαν. Και θα αρχίσουμε να πλάθουμε τώρα τα γιουβαρλάκια. Θα παίρνουμε μια ποσότητα και θα την πλάθουμε μπαλάκι στο χέρι μας. Το μέγεθος τώρα κανονίστε μόνοι σας, πόσο μεγάλα τα θέλετε. Εκεί γύρω στο μέγεθος ενός καρυδιού θα έλεγα, γύρω στα 25 γραμμάρια του καθένα, είναι ό,τι πρέπει. Θα διογκωθούν και λίγο με το ρύζι και θα είναι μια χαρά. Εμένα μου αρέσουν τα μικρά γιουβαρλάκια. Άμα ζυμώσετε καλά τον κιμά, δεν πρόκειται να διαλυθούν στο βράσιμο. Ώσπου να πλάσουμε και τα υπόλοιπα, θα βάλουμε νερό στην κατσαρόλα και θα το βάλουμε να βράσει. Περίπου στα 2 λίτρα. Για ένα κιλό κιμά. Από ένα κιλό κιμά μαζί με τα υλικά που πρόσθεσα βγήκαν 62 γιουβαρλάκια των 25 γραμμαρίων. Θα κουνήσουμε πέρα δόθε το ταψί ώστε να αλευρωθούν τα γιουβαρλάκια γύρω γύρω. Πάρα πολύ απλά. Στο νερό που βράζει θα ρίξουμε μέσα 2 κοφτές κουταλιές ζωμό λαχανικών σε σκόνη χωρίς συντηρητικά. Θα ρίξω μέσα και 2-3 καρότα. Θα πάρουμε ένα σουρωτήρι και θα ρίχνουμε τώρα μέσα τα γιουβαρλάκια λίγα-λίγα αφού τεινάξουμε το περιττό αλεύρι. Λίγα-λίγα για να μην πέσει η θερμοκρασία. Προς το τέλος του βρασμού θα δοκιμάσουμε τη σούπα πως είναι στο αλάτι και αν χρειαστεί θα ρίξουμε λίγο ακόμη. Αφού ρίξουμε όλα τα γιουβαρλάκια στο νερό θα χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία, θα τα σκεπάσουμε και θα τα αφήσουμε να σιγοβράσουν με το καπάκι κλειστό γύρω στο μισάωρο. Και όσο βράζουν τα γιουβαρλάκια στην κατσαρόλα, εμείς θα πιούμε ένα καφεδάκι. Ελληνικός καφές Αντέτη. Ελληνικός καφές Αντέτη. Επικρατούσα συνήθεια.
Θα στύψουμε ένα με 1,5 λεμόνι, αναλόγως πόσο ζουμερά είναι. Λεμόνι μπορούμε να προσθέσουμε και μετά. Θα προσθέσω στο λεμόνι μία κουταλιά της σούπας νησεστέ και θα τον ανακατέψω. Σε ένα μεγαλύτερο μπολ θα ρίξω ένα ολόκληρο αυγό και ένα κρόκο. Θα χτυπήσουμε τα αυγά, εδώ τώρα οι απόψεις διήστανται. Πολλοί βάζουν μόνο κρόκο, άλλοι βάζουν και το ασπράδι, άλλοι πάλι χτυπάνε ελαφρά το ασπράδι κάνοντας το μια ελαφριά μαρέγκα και τα ανακατεύουν μετά. Κάντε το όπως νομίζετε. Εγώ θα βάλω ένα ολόκληρο αυγό και ένα κρόκο. Αυτό που δεν θέλω εγώ στη σούπα είναι να έχει πολλούς αφρούς. Έβρασε για 35 λεπτά. Σβήνουμε τη φωτιά και το αφήνουμε λιγάκι να ηρεμήσει για να αρχίσουμε να αυγοκόβουμε. Θα ρίξω το μήμα corn flour λεμόνι μέσα στα αυγά. Εδώ τώρα χρειάζεται λίγη προσοχή για να μην μας κόψει το αυγό. Γιατί αν μας κόψει δεν διορθώνεται μετά. Θα πάρουμε τώρα ζωμό από τη σούπα και θα ρίχνουμε λίγο λίγο σταγόνα σταγόνα στο αυγό ανακατεύοντας. Έτσι θα ανεβάσουμε σιγά σιγά τη θερμοκρασία του αυγού χωρίς να μας κόψει. Αφού ανέβασε θερμοκρασία το αυγό, τώρα μπορούμε να προσθέσουμε το ζωμό πιο γρήγορα. Τώρα πλέον δεν υπάρχει φόβος. Θα αφαιρέσω τα καρότα και θα ρίξω τώρα μονομιάς το αυγολέμονο μέσα στην κατσαρόλα. Θα την ανακοινήσω και θα ανάψω το μάτι να ανεβάσω λίγο τη θερμοκρασία για να ψήσουμε το αυγό. Δεν θα το αφήσουμε να βράσει τώρα, μόνο ανεβάζουμε θερμοκρασία. Ήρθε η πολυπόθητη στιγμή να δοκιμάσουμε τα γιουβαρλάκια μας. Δεν έχουν διαλύσει, έχουν μείνει όπως τα έβαλα μέσα, χωρίς να προσθέσω αλεύρι ή φρυγανιά. Νομίζω πως αυτή είναι καλή μερίδα. Θα βάλουμε και το ζουμάκι. Το ζουμάκι έχει δέσει όσο χρειάζεται. Δεν έχει γίνει κρέμα, δεν έχει κόψει το αυγό. Τα καρότα που έβαλα μέσα δεν δώσαν μόνο γεύση, αλλά θα τα χρησιμοποιήσω και για ντεκόρ. Πρώτα εφραίνουμε τους οφθαλμούς. Βάζουμε και μια κορυφούλα δυόσμο τάχα, τι πειράζει. Και μπόλικο μαύρο πιπέρι. Και για να τα δώσουμε έξτρα γεύση και άρωμα, θα ρίξουμε από πάνω λιγάκι ξύσμα λεμονιού. Ακέρωτο φυσικά. Νομίζω πως φτάνει. Τόσο χυλωμένη όσο πρέπει. Αν τη θέλετε πιο χυλωμένη, θα βάλετε λίγο παραπάνω corn flour. Ζουμερή, ζουμερή. Μία εικοτόσουπα και μία τα γιουβαρλάκια, ό,τι πρέπει ξαρωστικό. Ελληνικό γιατροσόφι. Το ξύσμα λεμονιού από πάνω έδωσε εξαιρετικό άρωμα. Ό,τι πρέπει με λίγο ψωμάκι. Ξεχάστηκα. Να περνάτε καλά. Τα λέμε πάλι στο επόμενο επεισόδιο. Ως τότε, γεια σας.